πρώην Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών με μεγάλη εμπειρία σε αυτέ τι ε, ε, ελαστικέ ε, και δύσκολε συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Σμέρα. Έχουμε έναν ακόμα κλασικό Ευρωπαϊκό Συμβιβασμό. Καλή σα ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ένα κλασικό Ευρωπαϊκό Συμβιβασμό. Είναι αυτό που λέμε ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο προκειμένου όλοι να βγουν. Χαρούμενοι, έχουν βάλει όλοι τα στολίδια τους μέσα. Ε, στην πραγματικότητα όμως είναι ένα πλαφόν που δεν είναι πλαφόν. Γιατί το λέτε, Γιατί είναι ένα. Το γράφει καταρχά η ίδια η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών ότι πρόκειται περί ενό μηχανισμού διόρθωση αγορά ώστε να μην υπάρξουν υπερβολικά υψηλέ τιμέ. Ε, υπάρχουν δύο προποθέσει, είναι τα 180. Είναι επίσης η διαφορά του LNG, τη τιμή του LNG, ε, συν 35 αν δεν κάνω λάθος, ευρώ στην τιμή του. Ε, πρέπει να συμπίπτουν και οι αυτοί οι δύο όροι. Προκειμένου δηλαδή να, να, να ενεργοποιηθεί ημέρα. Ο ο στα 180 Α, ευρώ ακριβώς. η τιμή του φυσικού αερίου, και παράλληλα να είναι 35 ευρώ ε, ακριβότερο το ε, LNG, LNG που. Ε, πάνω από τι τιμέ της αυτή, αυτές οι δύο προϋποθέσεις, μαζί ε, με τη σημερινή τιμή, μάλλον τη χθεσινή τιμή κλεισίματος που ήταν στα 106 ευρώ, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις χρηματιστηριακές τιμές του TTF, δηλαδή του Ολλανδικού Χρηματιστηρίου. Δεν αφορά τις τιμές που θα υπάρξουν πέραν, ε, που γίνονται στο περιθώριο του χρηματιστηρίου ή οποιασδήποτε άλλες. Άρα ο ουσιαστικός λόγος είναι να επιτευχθεί ένας εφοδιασμός της αγοράς. Αν υπήρχε πλαφόν δεν θα είχαμε επαρκή εφοδιασμό γιατί τα φορτία LNG θα φεύγανε για Ασία, δεν θα ερχόντουσαν Ευρώπη και γι' αυτό δεν υπάρχει το πλαφόν, είναι απλός ο λόγος. Το δεύτερο που έχει, νομίζω, ένα, μια σημασία να τονίσουμε είναι ότι είναι διαφορετική η επίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη από τις τιμές LNG. Οι τιμές LNG, σύμφωνα με μια ε, χθεσινή ανακοίνωση ενό ευρωπαϊκού think, think tank του CEPS, ε, είναι 10 φορές χαμηλότερες οι τιμές LNG spot από τις τιμές που έχουμε στην Ευρώπη. Έτσι η, Ευρω... η Αμερικανική αγορά είναι απομονωμένη, η Ευρωπαϊκή δεν είναι. Η Ευρωπαϊκή ταυτίζεται στη σποτ αγορά με την Ασία. Τι επίπτωση έχει αυτό. Ε, αυτό είναι, ε, η επίπτωση είναι ότι έχουμε διαφορετική επίδραση στον πληθωρισμό στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ελλάδα. Και στην, και στην, στην, Ευρώπη, και άρα στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Ναι. Ε, Υπάρχει άποψη, κύριε Μπράχο, ότι μπορεί η μάχη για το πλαφόν, ε, στην οποία όλοι δηλώνουν νικητέ όπω ε, είπατε κι εσεί, μπορεί να ήταν μια λάθο μάχη για την Ευρώπη. Με ποια έννοια ότι ακριβώ για όλου αυτού του παράγοντε που περιγράψατε, αυτό ο μηχανισμό είναι πολύ σύνθετο ενδεχομένω δεν θα αποδώσει αυτά που πολλοί προσδοκούν και ότι ίσως θα ήταν καλύτερα ε, να στραφεί η προσπάθεια στην υιοθέτηση ενός μοντέλου τύπου Ιβηρικής. Αυτό που έκαναν η Ισπανία και η Πορτογαλία, όπου όντως έχουν κάποιες από τις χαμηλότερες τιμές διεθνώς ε, πετύχει στο, ε, στον ενεργειακό τους κλάδο, πώς να το πούμε λίγο απλουστευτικά, αποσυνδέοντας κατά έναν τρόπο την τιμή του φυσικού αερίου από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ήταν εφικτό αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και για την Ελλάδα ειδικά, αν θα μπορούσε ναι. να, να, πάει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ναι, νομίζω ότι ήταν εφικτό. Βέβαια, αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να μπει σε μια αναστολή οι χρηματιστηριακέ τιμέ ενέργεια. Και αυτό σχετίζεται και με την, αν θέλετε, με την επίδραση που θα είχε στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Αυτό είναι ο λόγο που δεν προέβησαν σε αυτή τη ρύθμιση πανευρωπαϊκά, αλλά δόθηκε η λεγόμενη Ιβηρική Εξαίρεση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πέτυχε αυτό το παράδειγμα, διότι στην Ισπανία είχαμε επίδραση 0,7%, 0,7-0,8% στον πληθωρισμό της Ισπανίας, από τις τιμές ενέργειας, ενώ στην Ιταλία 7,3% και σε εμά περίπου 6,4%. Που σημαίνει είναι ότι και σε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τελείως διαφορετική μέσα στις χώρες η επίδραση του πληθωρισμού, το οποίο τελικά ενδιαφέρει τον κόσμο ως προς την ακρίβεια, βέβαια, από αντιμετωπή. Ναι, Κύριε Μπραχώ, το... ναι, είναι πολιτικό μήνυμα, θεωρείτε, αυτό, αυτή η συμφωνία που έγινε στις Βρύξελλες, γιατί... Παίρνω τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι ε, στείλαμε ένα μήνυμα στι αγορέ ότι όταν οι αγορέ δεν μπορούν να τα καταφέρουν, παρεμβαίνουν οι κυβερνήσει, ανέφερε, για να δώσουν ε, ε, τη λύση. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ένα πολιτικό ένα μήνυμα που πηγαίνει προ τι αγορέ: Κοιτάξτε, μην πηγαίνετε τι τιμέ στο Θεό, γιατί θα υπάρχουν πλέον και μηχανισμοί από την Ευρώπη οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν. Ναι, θα μπορούσε να εκλειφθεί ω τέτοιο μήνυμα. Δεν... Ε, οι αγορές είναι ικανοποιημένες κατά τη γνώμη μου ε, από αυτή την απόφαση. Ε, ιδανικά θα θέλα να μην υπήρχε κανένας μηχανισμός διόρθωσης, αλλά ε, σε περίπτωση προβλήματος εφοδιασμού η πορεία στον LNG, ε, αυτόν ε, LNG ενώ, ε, ε, αυτός ο μηχανισμός θα ανασταλεί. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει πρόβλημα σε επίπεδο αγορών. Ε, δεν βλέπω ακριβώς το μήνυμα. Ε, μάλλον είναι περισσότερο ένα μήνυμα που μπορεί να ενδιαφέρει εσωτερικά σε ορισμένες χώρες. Αυτό που πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι οι τιμές ενέργειας καθορίζονται εθνικά. Είναι εθνικά ρυθμιζόμενες. Άρα είναι ανάλογα στο κάθε ένα κράτος τι αποφάσεις παίρνει και πώς τις υλοποιεί. Παραδείγματο χάρη στην Ιταλία, λέω την Ιταλία για να μην αναφέρομαι στην Ελλάδα και έχουμε παρεξηγήσει ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι τιμή περάσανε τη χονδρική στη Λιανική. Στην περίπτωση της Ισπανίας δεν συνέβη αυτό. Σε άλλες χώρες που έχουν ένα μείγμα στον καθορισμό της τιμής χρηματιστηρίου και μέσου κόστου παραγωγής, πάλι δεν συμβαίνει. Στην Ελλάδα θα μπορούσε πολύ απλά για ένα διάστημα να σταματήσει η λειτουργία του χρηματιστηρίου, ο καθορισμός των τιμών μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας του ελληνικού και να πήγαινε με το μέσο κόστος, όσο διάρκει η κρίση. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει, κατά συνέπεια είναι περιορισμένη η επίδραση. Εγώ θα ήθελα να θέσω και ένα άλλο ζήτημα που δεν έχει βγει στη δημοσιότητα ή στη δημόσια συζήτηση. Υπάρχει παραδείγματο χάρη το Qatar όπω γνωρίζετε. Αν αποδειχθεί, αποδειχθεί ότι οι επίσημες ε, πηγές του Κατάρ χρηματοδότησαν ευρωβουλευτές, δεν αναφέρουμε σε πρόσωπα Ένα ή, λόμπι... ή αξιωματούχους για... της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οτιδήποτε άλλο. Με τη γενικότερη έννοια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεωθεί ενδεχομένως να περάσει σε κυρώσεις. Πρόσφατα η Γερμανία υπέγραψε μία συμφωνία 15 ετή με το Κατάρ για προμήθεια φυσικού αερίου. Επίσης και σήμερα υπάρχουν φορτία LNG από το Κατάρ που πάνε. Ε, αν λοιπόν έχουμε και, μια και, Και αρκετές ακόμα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε διαπραγμάτευση με το Κατάρ για να κλείσουν αντίστοιχες Ακριβώς. συμφωνίες για να αναπληρώσουν το ρωσικό αέριο. Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση, mm. αν υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος κυρώσεων, φαντάζεστε ότι θα υπάρχει μια αναστάτωση των τιμών. Το δεύτερο που πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι ότι αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές αποθήκες, για να το πούμε απλά, είναι φορτωμένες. Άρα ο μηχανισμός θα κρυθεί στην πραγματικότητα το Μάρτιο. Το Μάρτιο θα χρειαστεί αναπλήρωση. Εκεί θα φανεί πού θα κινηθούν οι Θα αυξηθεί οι η ζήτηση, <σκοίλυν> θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι <σκοίλυν> Κύριε Μπράχο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Εγώ Πολά να σα σας έχουμε... ευχαριστήσω. Καλά Χριστούγεννα, καλές, καλές, γιορτές. Να και όπως λένε και στα καλυστία, παγκόσμια ειρήνη το 2023 και χαμηλές τιμές ενέργειας. σας ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε, να είστε καλά. Ε, και μιας και ο λόγος για το